Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek. Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Ξεκίνησε στη Μελβούρνη το Melbourne Queer Film Festival, το φεστιβάλ κινηματογράφου Περιφάνειας, το οποίο είναι ένα από τα παλιότερα του είδους του, όχι μόνο στην Αυστραλία, αλλά και διεθνώς. Από τις 14 έως τις 24 Νοεμβρίου, εκτός από τις μεγάλες και μικρού μήκους ταινίες, προβάλλονται ντοκιμαντέρ και αφιερώματα, ενώ διοργανώνονται και συζητήσεις με όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ΛΟΑΤΚΙΑ κοινότητα. Το φεστιβάλ αυτό έχει ένα αποκλειστικό όραμα και στόχο, να προωθήσει την εικόνα μιας κοινωνίας απαλλαγμένη από διακρίσεις και προκαταλήψεις, βασισμένη στον σεβασμό προς τον κάθε πολίτη και στην αποδοχή της διαφορετικότητάς του, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Φέτος στο φεστιβάλ θα προβληθούν και ελληνόφωνες ταινίες. Μία ταινία μεγάλου μήκους, ένα ντοκιμαντέρ, δύο ταινίες μικρού μήκους από την Ελλάδα και μία από την Κύπρο. Το ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί έχει τον τίτλο «Λεσβία». Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Τζέλης Χατζηδημητρίου και αποτελεί μία προσωπική της κατάθεση. Ως Μυτιλινιά και ως ομοφιλόφιλη, η Χατζηδημητρίου μας δίνει δύο διαφορετικές οπτικές. Τη σχέση της Ερεσού, πατρίδας της ποιήτριας Σαφούς, με το λεσβιακό κίνημα. Μια σχέση η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν μισό αιώνα και αποκαλύπτει μια σειρά διαπιστώσεων οι οποίες αφορούν όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη την ελληνική πραγματικότητα. Οι προβολές θα γίνουν το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 6 και 4 το απόγευμα στον κινηματογράφο ACME στην πλατεία Federation και το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι στον κινηματογράφο Cinema Nova στη διεύθυνση 380 Lygon Street στο προάστιο Carlton της Μελβούνης. Η ελληνική ταινία μεγάλου μήκους που προβάλλεται είναι «Το καλοκαίρι της Carmen». The Summer with Carmen. Απολαμβάνοντας ένα ολοήμερο μπάνιο, ο Δημοσθένης βοηθά το φίλο του Νικήτα στη συγγραφή ενός σεναρίου βασισμένου στα προσωπικά τους βιώματα. Μία αλμοδοβαρική κομεντή, η οποία ξεκινάει σε ξέφρενο queer τόνο, ισορροπεί ως παιχνιδιάρικη σάτερα αστικής επιβίωσης και καταλήγει σε μία τρυφερή ιστορία φιλίας με απολαυστικές κινηματογραφικές αναφορές. Σε σκηνοθεσία του Ζαχαρία Μαυροϊδή με τους Ανδρέα Λαμπρόπουλο, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου και Γιώργο Τσαντούλα. Θα γίνουν δύο προβολές της ταινίας «Το καλοκαίρι της Κάρμεν». Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στον κινηματογράφο The Capitol στη διεύθυνση 113 Swanson Street στο κέντρο της Μελβούρνης και την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 6 και 4 το απόγευμα στον κινηματογράφο ACME στην πλατεία Federation. Και ερχόμαστε στις μικρού μήκους ταινίες. Στην κατηγορία Outlook Shorts θα προβληθεί η μικρού μήκους ταινία Άντζελο, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Έλληνα δημιουργού Ηλία Δούλη. Παίζουν ο James Roddy και ο Ιάκωβος Καμχής. Στην Αθήνα της δεκαετίας του 90, ο Άγγελος, ένας Αλβανός νεαρός που εργάζεται σε ένα ελαφρώς παρακμιακό δισκοπολείο, ανυπομονεί για ένα νέο ξεκίνημα ζωής. Μία φευγαλαία συνάντηση με έναν πελάτη τον παρασύρει σε έναν κόσμο που νιώθει οικία και ανίκεια ταυτόχρονα. Πρόσφατα μιλήσαμε με τον Έλληνα σκηνοθέτη, τον Ηλία Δούλη. Το ρωτήσαμε ποια ήταν η έμπνευση πίσω από αυτήν την εποχή που διαδραματίζεται, δηλαδή στην Αθήνα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, και τι σημαίνει για εκείνον προσωπικά. Νιώθω ότι έχει παίξει τεράστιο ρόλο ο ερχομός των γονιών μου από την Αλβανία στην Ελλάδα, μετά το άνοιγμα των συνόρων του 90. Έτσι προσπάθησα και εγώ λοιπόν να αποτυπώσω στο κεφάλι μου το πώς θα ήταν ο δικός μου ερχομός, αν αυτό συνέβαινε δηλαδή σε μένα το 90 και αναγκαζόμουν να μεταφερθώ από μία χώρα στην άλλη, τι χρειά θα είχε. Και νιώθω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξέχουσα σημασίας μέσα στο έργο, τόσο για μένα όσο και για τον ίδιο τον ήρωα. Η ιστορία της ταινίας επηρεάστηκε από τις εμπειρίες των γονιών του σκηνοθέτη ως μετανάστες στην Ελλάδα. Το ρωτάμε πώς διαχειρίστηκε ο ίδιος την προσωπική του σύνδεση με το θέμα αυτό και πώς το απέδωσε κινηματογραφικά.
Δεν νιώθω ότι προσπάθησα πολύ να συνδεθώ με αυτό. Ίσα-ίσα. Νιώθω ότι έγινε πολύ φυσικά αυτή η μετάβαση. Μιας και δούλευα το έργο για περίπου 2 χρόνια και μετά περάσαμε στα πρακτικά του. Αυτό που με ταλάνιζε αρχικά ήταν το αν θα πρέπει να υπάρχει η γλώσσα για να αποδοθεί, ας πούμε, το background μιας τέτοιας ιστορίας. Μετέπειτα ένιωθα ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος για κάτι τέτοιο. Δεν είναι spoil αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μόνο μια τάκα σε όλο το έργο, η οποία και είναι στα αλβανικά, αλλά δεν έχει και αυτή ιδιαίτερη σημασία. Και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο ήρωας προσπαθεί να αφουγκραστεί το περιβάλλον. Είναι σε μια τέτοια νέα κατάσταση που δεν έχει σημασία οριακά η δική του γλώσσα, πόσο μάλλον των άλλων. Άρα νιώθω ότι αυτό που συνέβη σε εμένα, αλλά αυτό που συνέβη και σε εκείνον, ήταν ότι υπήρξε αυτή η φυσικότητα του χώρου και του χρόνου και της αντίληψης κατά βάθος στο πώς κινούνται τα πράγματα όταν έρχεται η ώρα της επιβίωσης. Όπως αναφέραμε, ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Άντζελο, κάνει μία νέα αρχή στη ζωή του. Ρωτήσαμε τον σκηνοθέτη πώς τον εμπνέει αυτή η αναζήτηση μιας νέας ταυτότητας και πώς συνδέεται με τις δικές του προσωπικές εμπειρίες και μας είπε τα εξής. Επειδή τα περισσότερα από αυτά τα οποία φτιάχνω έχουν αυτοβιογραφικά στοιχεία, έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι και εγώ ίδιος πριν από περίπου 13 χρόνια κλήθηκα να φύγω από την Ελλάδα και πήγα στο Λονδίνο για σπουδές και έμεινα για μια δεκαετία και επέστρεψα εδώ το 2021, όταν δηλαδή ξεκίνησα να ετοιμάζω στο κεφάλι μου και την ταινία. Επομένως σίγουρα υπάρχουν ψήγματα έτσι αυτοαναφορικά τα οποία έχουν να κάνουν με τη μετάβαση σε μια νέα χώρα, με τη μετάβαση σε μια νέα γλώσσα, με τη μετάβαση σε νέες εικόνες, σε νέα φερσήματα, σε νέους τρόπους. Κατά κάποιο τρόπο όλα αυτά τα έχω ζήσει είτε στο κεφάλι μου είτε στην πραγματική μου ζωή πολύ πριν τα ζήσει ο Άντζελο, ώστε να μπορέσω να τα περάσω στον ηθοποιό, να μπορέσω να τα εξηγήσω, να μπορέσει και εκείνος δηλαδή να τα κάνει με έναν τρόπο δικά του και να μην φανούν ψεύτικα ή φορεμένα. Ο σκηνοθέτης, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο της μικρού μήκους ταινίας Άντζελο, μας λέει για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ως δημιουργός, ώστε να αποδώσει αυτή την ιστορία με αυθεντικότητα. Αυτά τα οποία κλήθηκα να λύσω είχαν περισσότερο να κάνουν αρχικά με το μυαλό μου, για τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα παρουσιαστεί αυτή η ταινία, τι εικόνα θα έχει, τι υφή θα έχει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμά της, ποιος είναι ο σκοπός της, από πού έρχεται. Αυτό συνέβαινε τα 2 πρώτα χρόνια. Όταν βέβαια περάσαμε στα πρακτικά, υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία αφορούσαν στις ίδιες τις τοποθεσίες, οι οποίες δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμες, και εννοώ κατά βάση και τη φύση, ας πούμε, των τοποθεσιών αυτών, από το κάλτ Δισκοπολίου που ήταν ανοιχτό για 40 χρόνια και έκλεισε μετά από 3 μήνες, δηλαδή που κάναμε εμείς το γύρισμα. Άρα είναι μέρος της Αθήνας, είναι μέρος μιας εποχής και είναι μέρος και της ταινίας μας φυσικά, μέχρι τα τσοντοσινεμά τα οποία καλά κρατούν για πολλά χρόνια στην Αθήνα, αλλά έχουν τα κουμπιά τους και αυτά, έτσι όπως όλα. Αυτά νομίζω ότι κατά βάση κληθήκαμε κάπως να λύσουμε. Αλλά ήταν μια πολύ δημιουργική διαδικασία την οποία απολαύσαμε όλοι. Όχι ιδιαίτερα ίσως τη στιγμή που συνέβαινε, γιατί υπήρχε το άγχος και το στρες του χρόνου. Αλλά αυτό για το οποίο είμαστε και είμαι τουλάχιστον προσωπικά πολύ χαρούμενος είναι ότι το αποτέλεσμα μας ικανοποίησε πολύ. Μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Το άλλο ζήτημα που ζητήσαμε να θίξει είναι κατά πόσο είναι δύσκολο να γυρίσει ένας δημιουργός μια ταινία μικρού μήκους στην Ελλάδα χωρίς χρηματοδότηση και τι θυσίες χρειάστηκε ο ίδιος να κάνει ως παραγωγός και σκηνοθέτης της. Αυτό που συνέβη στη δική μας περίπτωση επί της χρηματοδότησης ήταν ότι εγώ δεν έκανα αντίστοιχες κινήσεις. Δηλαδή, μέχρι και τώρα δεν υπήρξα άνθρωπος ο οποίος ήθελε να βάλει τρίτους ή δεύτερους ή τέταρτους μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ήταν μια πολύ προσωπική δουλειά. Ήταν ένα πολύ προσωπικό, αν θέλεις, όραμα, μέσα στο οποίο ήρθαν και άλλα πολύ δημιουργικά πρόσωπα και ταλέντα αργότερα, και αυτά έχουν βάλει το δικό τους πολύ σημαντικό κομμάτι στην ταινία. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω υποσχεθεί αυτή να είναι η τελευταία μου
ταινία χωρίς χρηματοδότηση, μιας και τα προβλήματα είναι πραγματικά αρκετά και αφορούν κυρίως στην επικοινωνία της ταινίας, έτσι, πέραν των πρακτικών που είναι εξίσου σημαντικά. Νιώθω ότι αυτό το σενάριο, ενώ το να φτιάχνεις ταινίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι μια δύσκολη προσωπική μπίζνα που αφορά σε παραγωγούς και σκηνοθέτες, γιατί προσπαθούν να δουν το δικό τους το παιδί να γεννιέται. Άρα αυτό νιώθω που φέρνει, μας φέρνει κοντύτερα στο όνειρο, το οποίο γίνεται πραγματικότητα, είναι ο ζήλος για να το δούμε ότι γεννιέται. Μιλάει για το πώς αισθάνεται που η ταινία του, ο Άντζελο, παρουσιάζεται στο Melbourne Queer Film Festival και ποια είναι τα συναισθήματά του λίγο πριν από την προβολή της δημιουργίας του. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το έργο συμμετάσχει στο πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ της Μελβούρνης. Μας δίνει κουράγιο και αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόπος μας μέτρησε. Δηλαδή υπήρξε αναγνώριση στα μάτια των ανθρώπων που περνάνε οι ταινίες μας, που περνάνε τα όνειρά μας. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί αποτελεί έναν από τους αρκετούς σταθμούς για τους οποίους έχουμε ήδη υπάρξει και θα υπάρξουμε μέσα στους επόμενους μήνες φεστιβαλικά. Μόνο ανυπομονησία έχουμε, νομίζω, κατά βάθος. Το ρωτήσαμε για τον πώς βλέπει τον εαυτό του και την πορεία του στον κινηματογράφο στα επόμενα χρόνια και μας είπε τα εξής. Ακόμη πιο ειλικρινή. Αυτή νομίζω ότι είναι η καθαρότερη απάντηση που θα μπορούσα να σου δώσω. Έχω προσπαθήσει και προσπαθώ και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσω να προσπαθώ να κάνω σινεμά, να κάνω φωτογραφία, να κάνω τα γραψίματά μου με ένα και μόνο στόχο. Να λέω την αλήθεια, τη δική μου αλήθεια. Τώρα το αν θα αγγίξει τους άλλους είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Όταν αγγίζει και άλλους, φυσικά η δική σου αλήθεια πρόκειται για θαύμα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι το ειλικρινέστερο σινεμά, το ειλικρινές σινεμά, είναι και το σινεμά το οποίο είναι αποδοτικό. Είναι αυτό που θα βγει παρά έξω και θα αγγίξει ανθρώπους με τρόπους που δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε περίμενες και εσύ φυσικά όταν καθόσουν στο σκοτεινό σου δωμάτιο ή έκανες τη βόλτα σου και σκεφτόσουν έναν χαρακτήρα να ανεβαίνει ένα βουνό ή να σκαλίζει τη μύτη του ή να κάνει σεξ ή να κλαίει. Οτιδήποτε από όλα αυτά τα οποία έχουν μέσα τους αυτό που αποκαλούμε αληθινή ζωή. Ήταν ο Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας Άντζελο, Ηλίας Δούλης. Η προβολή της ταινίας του Άντζελο είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στις 6 και 4 το απόγευμα στον κινηματογράφο Palace Como Cinema στο προάστιο South Yarra της Μελβούρνης. Στην κατηγορία White Horizons Shorts θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους με τίτλο Buffer Zone σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κύπριου Σάβα Σταύρου. Δύο νεαροί στρατιώτες που βρίσκονται εκατέρωθεν της γραμμής αντιπαράταξης ερωτεύονται και μέσα σε ένα περιβάλλον καταπίεσης βρίσκουν διέξοδο στη μουσική. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Βερολίνου. Η προβολή είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι στον κινηματογράφο Cinema Nova στη διεύθυνση 380 Lygon Street στο προάστιο Κάλτον της Μελβούνης. Τέλος, στην κατηγορία One World Shorts προβάλλεται η ταινία «Τα περιστέρια αρρωσταίνουν όταν η πόλη φλέγεται». «Pigeons are dying when the city is on fire». Σε σκηνοθεσία και σενάριο του Σταύρου Μαρκουλάκη παίζουν ο Θάνος Κόνιαρης και ο Άγγελος Διαμαντής. Ένα βράδυ δύο αγόρια γνωρίζονται. Το πρωί ένα περιστέρι εγκλωβίζεται μαζί τους. Την πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού όλα τα πλάσματα της πόλης ονειρεύονται να δραπετεύσουν από την πόλη που καίγεται. Η ταινία θα προβληθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 9 παρατέταρτο το βράδυ στον κινηματογράφο Palace Como Cinema στο προάστιο South Yarra της Μελβούρνης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του φεστιβάλ Melbourne Queer Film Festival mqff.com.au. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.